Έλα ρε, φάσε με. Σου αρέσει αυτό το δέντρο? Ποτικά. Έλα, πάμε. Μα δεν έχω ξαναδεί τέτοιο δέντρο. Είναι σε ένα στόχο. Τι στόχο, αγόρι μου? Να φτάσουμε πάνω. Όλα καλά, μαγκές. Όλυμπος. Μια μικρή λέξη, μια τεράστια εμπειρία. Κάτι το οποίο πολλοί έχουν σκεφτεί να κάνουν, λίγοι το έχουν πράξει όμως. Κάποια στιγμή στην προπόνηση της Εθνικής Ακροτηριασμένων ακούω από το φίλο μου Τάσο να λέει ότι υπάρχει μια σκέψη να ανεβούμε στον Όλυμπο, να πιάσουμε τα βουνά, να περπατήσουμε στη φύση, στο δάσος, στα δέντρα. Κάτι το οποίο μου κίνησε το ενδιαφέρον πάρα πολύ. Θα ήθελα να το δοκιμάσω. Γενικά θέλω να δοκιμάζω πράγματα μετά τον ακροτηριασμό μου. Είναι σαν challenge για μένα. Γιατί με γεμίζει αυτό το πράγμα. Μήλο και κανέλα. Απαιτητικό το δεύτερο κομμάτι. Αμία τύχη. Ξεκινάμε εγώ και ο Τάσος τίποτα για το άγνωστο, έτσι, τελείως. Χωρίς να ξέρουμε την πραγματική δυσκολία, το τι θα δούμε, τι θα συναντήσουμε. Είναι 9 ώρες hiking και μου το παίζει ότι πονάει. Δεν πονάω, λέει, μόνο στα αυτιά. Είναι 5 ώρες τέτοιο, στη μπαταρίτσα πάνω. Να δουλεύει ρε ο τύπος. Για περπάτα, φίλε μου. Βέβαια, εγώ έκανα την επανάστασή μου. Θα πω ότι δεν πάω άλλο, ξέρω, δεν ήθελα να σταματήσω με την έννοια ότι θα ξεκουραστώ όσο χρειάζομαι τώρα και μετά θα συνεχίσουν. Οι άλλοι μου λέγανε το καταφύγιο, ξέρω, είναι απλά στα 50-100 μέτρα.
Μπράβο, μπράβο. 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 Έλα. Έλα. Πάμε. Μπράβο. Μπιλί. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Έλα και κέρασμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ και εσείς. Να, καλά. Να σας πω. Δεν μπορώ να μιλήσω. Που είναι ιδιαίτερα δύσκολο, ειδικά δηλαδή αυτό που κάναν τα παιδιά είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω του λόγω της ποιότητας του εδάφους πάνω στο μονοπάτι που είναι αρκετά σαθρό. Οπότε, ναι, τεχνικό, φυσικά τεχνικό για αυτά, για τα παιδιά. Νομίζω ότι τέτοιες δράσεις με αμία θα μπορούσαν να γίνουν πιο εύκολα στην πλευρά, προς την πλευρά του καλόγερου, δηλαδή σε πιο χαμηλά υψόμετρα προς το λιτόχωρο, που τα μονοπάτια εκεί πέρα, επειδή είναι γεμάτα με πευκοβελόνα, είναι πιο μαλακά, πιο φίλια στα πόδια, ίσως είναι πιο ωραία εκεί πέρα να μπορέσουν, ας πούμε, να κάνουν κάποιες δράσεις. Εσύ, Λάζαρε, σαν άνθρωπος του Ουνού και σαν γνώστης του Ουνού, τι θα έχεις να πεις για άτομα με αυτές τις κινητικές δυσκολίες και ποια είναι η επιβράβευσή τους, από τη στιγμή που θα ανέβουν εδώ πάνω? Έχω την εντύπωση ότι μπορούν να τα καταφέρουν, αν το θέλουν φυσικά και μπορούν να το καταφέρουν. Αξιέπαινο, αλλά νομίζω ότι ίσως να γίνεται λίγο σταδιακά, δηλαδή να δοκιμάσουν να κάνουν κάποιες πιο μικρές δράσεις σε βουνό και μετά να δοκιμάσουν κάποια πιο μεγάλη διαδρομή. Σε πιο χαμηλά υψόμετρα και μετά σιγά σιγά θα γίνει αυτό το πράγμα. Και φυσικά υπάρχουν και τα ενδιάμεσα καταφύγια Πετρόστρουγκας και Αγαπητού και μπορούν να διανυκτερεύσουν εκεί πέρα και να το κάνουν σε δύο μέρες. Και βέβαια να αναφέρουμε ότι τη φιλοξενία εδώ του Λάζαρου και του προσωπικού του καταφυγίου που ήταν άψογη προς το παιδιά. Μπορούμε. Σκι κάνουμε τα παιδιά. Δοκιμάσανε ποτέ σκι? Όχι, αλλά προσπαθώ να τους βάλω. Ναι. Έχω δύο φίλους που ασχολούνται. Προπονούν. Ναι. Να ξέρετε. Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Τελικά αυτό που κατάλαβα στην προσπάθεια που κάναμε με τον Τάσο, αν το μυαλό και η ψυχή το θέλει πολύ, το σώμα ακολουθεί. Δύο κουβέντες. Σταμάτησε ο αέρας. Δώρο. Κάτι, πώς νιώθεις εδώ? Είμαστε έτοιμοι γραφής. Γράφει. Η καλύτερη ομάδα βρέθηκε και ήρθαμε στα καλύτερα μέρη, στα πιο ωραία. Ο καιρός ευνοϊκός. Φανταστικός. Όλα καλά μέχρι στιγμής. Ελπίζω και αύριο στην επιστροφή να είναι το ίδιο καλά. Όλα τέλεια και ασφαλή θα είναι. Έτσι. Αυτό... έτσι. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη και τον Κώστα. Εμείς ευχαριστούμε. Για όλα. Εμείς ευχαριστούμε τιμή μας. Και τον Τάσο ευχαριστούμε. Για την υπομονή, εντάξει.
αυτό που κάναμε ήταν επανάληψη. Πραγματικά. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Σίγουρα, αλλά από το πώς μιλάνε μεταξύ τους και τι λένε και πώς βοηθάει ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή, γιατί όντως βοηθάει ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή, είναι πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι έχουν βρεθεί ξανά στη ζωή τους σε μια αντίστοιχη στιγμή τέτοια και δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθούν κιόλας, γιατί το εγχείρημα αυτό και το να ανέβεις εδώ με αυτήν την, με τον έξτρα βαθμό δυσκολίας που έχουν, είναι κάτι που είναι κάτι νομίζω που θα τους βγάλει στο τέλος τα συναισθήματα που βγάζει όλο τον κόσμο και ίσως και σε μεγαλύτερη ένταση. Να είστε καλά ρε παιδιά, να ζήσετε.